Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, αντιπρόσωποι στη συνδιάσκεψη, προσκεκλημένοι της συνδιάσκεψης, σήμερα ολοκληρώνεται η συνδιάσκεψη της κεντρικής, της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας μετά από μια πλούσια τετράμινη εσωκομματική συζήτηση σε όλες τις κομματικές οργανώσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών του κόμματος και ενώ είχε προηγηθεί επίσης μια άλλη τετράμινη διαδικασία για όλες τις οργανώσεις της ΣΚΝΕ, τις τομεακές συνδιασκέψεις στην πορεία προς το συνέδριό της, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της ΣΚΝΕ. Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας αυτά τα χρόνια έκανε πολύ σημαντικά βήματα. Στα δύο αυτά χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη συνδιάσκεψη που ήταν στην πορεία για το 21ο συνέδριο τότε, περάσαμε μέσα από δύσκολες και ως ένα βαθμό θα έλεγα και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Από μια μεγάλη πανδημία που την αντιμετωπίσαμε αγωνιστικά, πρωτοπόρα, από την πρώτη στιγμή με το σύνθημα «Κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή». Περάσαμε μέσα από τη φωτιά του ξεσπάσματος ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου εδώ στη γειτονιά μας, που συνεχώς κλιμακώνεται και που από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ προσανατόλισε το κίνημα στο να μην επιλέξει στρατόπεδο ιμπεριαλιστών, αλλά να δει με τα ταξικά πραγματικά γυαλιά του την ανάγκη οργάνωσης της δικής του αυτόνομης πάλης ενάντια στους πολεμικούς σχεδιασμούς και τυχοδιοκτισμούς του ΝΑΤΟ, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που μπλέκουν τη χώρα μας σε επικίνδυνες εξελίξεις. Στην εμπροστοφυλακή αυτού του αγώνα βρέθηκαν τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Κεντρική Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρουμε όλοι, που αντιμετώπισαν την κρατική καταστολή πραγματικά παλικαρίσια. Περάσαμε επίσης αυτά τα δύο χρόνια μέσα από φυσικές καταστροφές, από πυρκαγιές, πλημμύρες σε όλη τη χώρα, από έξαρση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, από επιδείνωση της ενεργειακής φτώχειας, της ακρίβειας στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, από εργατικά ατυχήματα σε χώρους δουλειάς που αντιμετωπίστηκαν με μεγαλειώδεις πραγματικά κινητοποιήσεις και επίσης από κινητοποιήσεις στον χώρο του πολιτισμού, των καλλιτεχνών, από αγώνες σημαντικούς των εκπαιδευτικών, των φοιτητών, των μαθητών, από μεγάλες πανεθνικές απεργίες και συλλαλητήρια, με αποκορύφωμα τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, την τραγωδία των Τεμπών, όπου χάθηκαν 57 συνάνθρωποι μας, κυρίως νέοι. Σ' όλα αυτά ήμασταν μπροστά, βρεθήκαμε μπροστά. Βροντοφωνάξαμε «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Αυτά τα δύο χρόνια επίσης η πανσπουδαστική στα πανεπιστήμια αναδείχθηκε πρώτη δύναμη πέρσι και βεβαίως θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές στις 10 Μαΐου. Βελτιώθηκε σημαντικά ο συσχετισμός στα διοικητικά συμβούλια, σε εργατικά σωματεία, σε άλλους μαζικούς φορείς, αγροτικούς συλλόγους, στα δημόσια νοσοκομεία, στα σχολεία και τις σχολές. Καταφέραμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά αρκετά καλά, με επιτυχία θα λέγαμε, και την εσωκομματική δηλαδή λειτουργία, τη δημοκρατική συζήτηση, την ανάπτυξη του προβληματισμού όλων των μελών του κόμματος και της ΚΝΕ μέσα στα όργανα και στις οργανώσεις και την δράση στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο μαζικό λαϊκό ευρύτερα κίνημα με τις πρωτόγνωρες αυτές κινητοποιήσεις και βεβαίως με την παρέμβαση, την ιδεολογική πολιτική παρέμβαση και δράση με εκδηλώσεις πολιτικές, πολιτιστικές, ιδεολογικές συζητήσεις,
με παρεμβάσεις μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν, σε μια μάλιστα μεγάλη παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Τα κρατάμε όλα αυτά ως παρακαταθήκη. Έτσι πρέπει να προχωράμε, ταυτόχρονα τα ζητήματα να τα θέτουμε και να τα παλεύουμε μαζί, και έτσι θα συνεχίσουμε. Το προηγούμενο διάστημα, συντρόφισσες και σύντροφοι, σημαδεύτηκε από αυτό το μαζικό, λαϊκό, νεανικό ξέσπασμα που είχε όμως και πάρα πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, έντονα στοιχεία μαχητικότητας, συλλογικότητας, αλληλεγγύης, μεγαλύτερης εμπιστοσύνης σε σχέση με παλιότερα στην αξία της οργανωμένης πάλης. Αχρίστευσε την αρχική προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων κομμάτων να επιβληθεί η σιωπή στο όνομα του πένθους ή να εκτονωθεί η οργή, η αγανάκτηση μέσα από βουβές, μέσα από ανώδυνες διαμαρτυρίες. Οι πολύμορφες συγκλονιστικές κινητοποιήσεις και απεργίες, τα συνθήματα, ο συντονισμός, τα καλέσματα των εργατικών σωματείων, των φοιτητικών συλλόγων, των συντονιστικών επιτροπών των μαθητών, άλλων φορέων του λαϊκού κινήματος, αποτελούν ένα δείγμα της αστήρευτης δύναμης της οργάνωσης, της κοινής πάλης που σμπαράλιασαν κυριολεκτικά όλη αυτή την προπαγάνδα διαφόρων μηχανισμών που μιλούσαν γενικά για κάποιες, γενικά διαφηρημένα, για κάποιες συλλογικότητες που βρίσκονταν σε κίνηση ή για κάποια αυθόρμητα τάχα κινήματα που προέκυψαν από το πουθενά. Οπωσδήποτε το έγκλημα στα Τέμπη ήταν αυτό που έκανε να ξεχυλήσει το ποτήρι τη συγκεκριμένη στιγμή, τη συγκεκριμένη περίοδο, αφού ήρθε να προσθεθεί σε ένα σύνολο πολλών οξυμένων εργατικών λαϊκών προβλημάτων. Αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά ότι με όλες τις αστικές κυβερνήσεις που γνωρίσαμε, το κράτος αυτής της στιγνής δικτατορίας του κεφαλαίου αντιμετωπίζει τις ανάγκες και την προστασία του λαού και της νεολαίας ως κόστος που πρέπει να παραμερίζεται, γιατί βλάπτει τα κέρδη, όπως λένε, και τις περιβόητες αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Αποδείχθηκε ότι ακόμα και η αξιοποίηση των τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων γίνεται με ταξικά οικονομικά και πολιτικά κριτήρια. Από όλη αυτή τη σημαντική ανάπτυξη, άνοδο των αγώνων, βγαίνουν κρίσιμα συμπεράσματα, τα οποία πρέπει να τα εκτιμήσουμε συλλογικά, να τα κρατήσουμε, να τα μελετήσουμε παραπέρα και να τα ενσωματώσουμε στην ιδεολογική και πολιτική, οργανωτική και μαζική δράση, τη διαφωτιστική δουλειά όλου του κόμματος και της ΚΝΕ. Βέβαια, στη χθεσινή παρέμβασή μου στη συνδιάσκεψη της κομματικής οργάνωσης Αττικής στην Αθήνα, τα κωδικοποιήσαμε σε 10 βασικά συμπεράσματα, δεν θα τα επαναλάβω σήμερα εδώ. Από όλη αυτή τη σημαντική δραστηριότητα, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα βγαίνουν και άλλα πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία σχετίζονται με την ιδεολογική, την πολιτική διαπάλη που διεξάγεται. Δεν το κρύβουμε άλλωστε, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και το λέμε. Επενδύουμε στο ότι το ΚΚΕ είναι δύναμη αλήθειας, αγώνα, ανατροπής. Ότι το πάμε και όπου βγει είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας, είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η λογική του ΠΑΣΟΚ. Όμως αυτό δοκιμάστηκε και γι' αυτό τώρα χρειάζεται να πάμε αλλιώς με το ΚΚΕ. Ότι η αποχή από τους αγώνες και την κάλπη σημαίνει σιωπή, σημαίνει συγκάλυψη ευθυνών, όπως και η ψήφος σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ είναι τελικά συνενοχή στα τόσα εγκλήματα που έγιναν, αλλά και στα επόμενα που προδιαγράφονται ως αποτέλεσμα της πολιτικής που όλοι αυτοί ακολουθούν. Παρουσιάζεται η δυνατότητα για αδρανοποίηση ή και μετατοπίσεις από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ,
από το χώρο συνολικότερα του οπορτουνισμού, ανθρώπων κυρίως νεότερων ηλικιών. Τα περιθώρια απόσπασης δυνάμεων είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που εκτέθηκαν στη σημερινή συνδιάσκεψη, αλλά ακόμα είναι αδύναμη η προσωποποιημένη, η συγκεκριμένη δουλειά που καταφέρνουμε στις οργανώσεις μας και ο καθένας και η καθεμιά ατομικά από μας. Αυτή τη δυνατότητα απόσπασης δυνάμεων την βλέπουν βεβαίως και τα διάφορα αστικά επιτελεία. Πληθαίνουν οι προσπάθειες και με στημένα δημοσιεύματα και με αναλύσεις που δήθεν ερμηνεύουν στην ουσία επιδιώκουν να κατευθύνουν ειδικά τη δυσαρέσκεια και την οργή της νεολαίας σε ανώδυνους και σε αδιέξοδους δρόμους. Είτε σπρώχνουν την αγανάκτηση προς την αποχή από τις κάλπες, είτε σπρώχνουν την ονομαζόμενη αντισυστημική ψήφο, πότε προς την ακροδεξιά, τους φασίστες, πότε προς διάφορα ανώδυνα μικρά κόμματα, του συστήματος όμως κόμματα, και καλλιεργούν τη φήμη αυτά τα κόμματα, όπως θα τα έχετε συναντήσει και εσείς στην καθημερινή σας επαφή, του εναλλακτικού, του αριστερού, του προοδευτικού, είτε προς άλλες, προς άλλες ομάδες, γενικότερα άλλων προσανατολισμών. Μοναδικός τους στόχος όμως, μοναδικός τους σκοπός, αγωνία τους, είναι η λαϊκή νεολαίστικη ψήφος. Να μην ριζοσπαστικοποιηθεί τελικά, να μην κατασταλάξει στο ΚΚΕ. Τους απαντάμε και από αυτή τη συνδιάσκεψη, δεν θα τους περάσει. Η διαπάλη είναι απαιτητική και χρειάζεται καλός εξοπλισμός των δυνάμεών μας, χρειάζονται σωστοί χειρισμοί, ώστε να σπάνε εδρεωμένες προκαταλήψεις. Ουσιαστική ενασχόληση χρειάζεται των κομματικών στελεχών, των μελών, να βρίσκονται συνεχώς κοντά στις οργανώσεις, κοντά στο λαό, κοντά ιδιαίτερα στις οργανώσεις της ΚΝΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάρα πολλά στελέχη και μέλη της ΚΝΕ δίνουν για πρώτη φορά τη μάχη βουλευτικών εκλογών και απαιτείται ιδιαίτερη στήριξη. Επιδιώκουμε δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες να ψηφίσουν ΚΚΕ στις εκλογές. Είναι κυρίως νέοι, είναι νέοι και νέες από 17, να πω έως 35-40 χρονών, ιδιαίτερα αυτοί και αυτές που ψηφίζουν για πρώτη φορά από όλους αυτούς. Για πρώτη φορά πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ψηφίζουν αυτοί που γεννήθηκαν από το 2003 έως το 2006 και είναι πάνω από 400.000 πανελλαδικά ψηφοφόροι. Είναι μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου, το ΝΕΠΑΛ, είναι φοιτητές του πρώτου και δεύτερου έτους στα πανεπιστήμια, στις σχολές τους και στις ΑΕΝ, η μεγάλη πλειοψηφία επίσης των σπουδαστών σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, σε ΕΠΑΣ, σε ΟΑΕΔ, ένα μεγάλο τμήμα νέων εργαζομένων που συγκεντρώνονται κυρίως στον επισητισμό, στον τουρισμό, δουλεύουν ως delivery, στο εμπόριο, σε επικοινωνίες επίσης, καθώς και ένα μεγάλο τμήμα που είναι έξω από την εκπαίδευση, είναι έξω από την κατάρτιση, στη δουλειά και περιπλανόμενοι στην αγορά εργασίας. Μεγάλο κομμάτι νέων επίσης που υπηρετούν τώρα τη στρατιωτική τους θητεία. Επίσης, ένα μεγάλο τμήμα νέων που βρίσκονται στον περίγυρο των συνοικιακών και κλαδικών οργανώσεων που είναι επίσης φοιτητές σε μεγάλα έτη, στο έτους πτυχίου ή σε μεταπτυχιακά, σε πανεπιστήμια ή αναζητούν εργασία. Πολλοί από όλους αυτούς δεν έχουν διαμορφωμένες και αποκρισταλωμένες ακόμα απόψεις. Προβληματίζονται, ψάχνουν. Το σύστημα προσπαθεί να τους ενσωματώσει, να τους κατευθύνει ή να παροπλιστούν ή να τους συγκρατήσει από το να ακουμπήσουν στα
σταθερά στο ΚΚΕ. Όμως μπορούν να ριζοσπαστικοποιηθούν, μπορούν να κερδιθούν στον αγώνα για την ανατροπή. Ο εργάτης, η εργάτρια, ο υπάλληλος, ο φτωχός επαγγελματίας, ο αγρότης, ακόμα και δεν πήρε μέρος ή δεν έχουν πάρει μέρος πολλοί από αυτούς σε απεργίες, σε κινητοποιήσεις, μπορούν και πρέπει να ψηφίσουν με κριτήριο το ταξικό, το πολιτικό τους ένστικτο. Όλη η Ευρώπη έχει δοκιμάσει πλέον και τα φιλελεύθερα και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, έχει δοκιμάσει τη συνεργασία φιλελεύθερων δεξιών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, κυβερνήσεις συνεργασίας με μεταλλαγμένα αριστερά και κομμουνιστικά κόμματα. Έχουμε γνωρίσει κεντροαριστερές κυβερνήσεις στη Γαλλία, στην Ιταλία, αλλού, να παίρνουν ενεργό μέρος παλιότερα στον πόλεμο για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, συμμετέχοντας στον πόλεμο εκεί, όπως και στη συνέχεια σε άλλους πολέμους, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, αλλού. Όπως τους είδαμε τελευταία αυτές τις πολιτικές δυνάμεις να χειροκροτούν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και αλλού στην Ευρώπη, όλοι μαζί, παρέα, δεξιοί, κεντροαριστεροί, δίθεν αριστεροί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τον Ζελένσκι, με τους Ναζί του Αζόφ μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ένα χρόνο ακριβώς σαν χτες. Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, που την ψήφισαν όλα τα κόμματα με μοναδική εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, άρχισε σταδιακά η αρπαγή λαϊκών κατακτήσεων σε όλη την Ευρώπη. Βρήκαν την ευκαιρία τότε, όπως θυμόμαστε, να περάσουν μια συνθήκη χωρίς την απαιτούμενη λαϊκή αντίσταση, καθώς τότε το εργατικό κίνημα είχε βρεθεί ως ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, σε υποχώρηση, ενώ προχωρούσε η καπιταλιστική παλινόρθωση στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Σε αυτό το έδαφος βγήκαν και στην επιφάνεια τα διάφορα κόμματα νοσταλγή του Χίτλερ, του φασισμού, με πρόσχημα το υπαρκτό μεταναστευτικό πρόβλημα που δημιούργησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα και άλλες χώρες, και η Ελλάδα λέμε ως χώρα που στήριξε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ασία, σε άλλες περιοχές της Αφρικής κλπ. Και την ληστεία των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει το δικό της ρόλο στην εμφάνιση τέτοιων κομμάτων, καθώς σήμερα αποτελεί επίσημη ιδεολογία της η ανιστόρητη ταύτιση φασισμού-κομμουνισμού. Τελευταία, αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο φιλικά προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και προς το ΣΥΡΙΖΑ, λένε και ξαναλένε για το ενδεχόμενο ενίσχυσης ακροδεξιών φασιστικών ομάδων, φτάνοντας σε σημείο που αναρωτιέται κανείς αν τελικά πράγματι πρόκειται για προειδοποίηση ή και για επιδίωξη. Έχουν μάλιστα το θράσος να τους κατατάσσουν και στις ονομαζόμενες αντισυστημικές δυνάμεις, όταν έχει αποδειχθεί τόσο ιστορικά όσο και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ότι πρόκειται για τα καλύτερα πραγματικά μαντρόσκυλα του συστήματος, που δεν διστάζουν να διαπράξουν τα πιο αποτρόπαια, τα πιο σιγερά εγκλήματα προκειμένου να το υπηρετήσουν αυτό το σύστημα. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για τις σχέσεις αυτών των ομάδων με τμήματα του κρατικού μηχανισμού από την προσπάθεια του καταδικασμένου εγκληματία Ναζί Κασιδιάρη να βάλει μπροστινό του έναν πρώην αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου για να καταφέρει αυτό το ναζιστικό κόμμα να κατέβει στις εκλογές, όπως έχουμε όλοι μάθει και έχει δημοσιευτεί και έχει δημοσιοποιηθεί και η πρόθεση και οι ενέργειες που κάνουν. Αξιοποιούν όμως και άλλα ακροδεξιά σχήματα, όπως είναι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα το κόμμα του Βελόπουλου, ο οποίος κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα δραστηριοποιείται, ο οποίος αφού διέπρεψε ως στέλεχος του Λάος, του Καρατζαφέρη, στήριξε στη συνέχεια την διακυβέρνηση, τότε τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λάος, ως μέλος του Λάος και ως βουλευτής, και μετά ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στήριξε την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
συμφωνώντας σε όλη την πορεία απελευθέρωσης, ιδιωτικοποίησης, παραδείγματος χάρη των σιδηροδρόμων. Σήμερα ρίχνει τις ευθύνες για το έγκλημα αυτό στα Τέμπη μόνο σε κάποιους μεμονωμένους, κάποιους ανίκανους, λέει, πολιτικούς και διάφορα κάποια στελέχη του κρατικού μηχανισμού, συγκαλύπτοντας τις μεγάλες ευθύνες των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και των κομμάτων τους. Πρωτοστατεί στη λάσπη απέναντι στις κινητοποιήσεις, καλεί σε ένταση της καταστολής απέναντι στον εχθρό λαό, όπως τον θεωρεί. Με λαϊκισμούς και διάφορα λόγια του αέρα συσκοτίζουν την αλήθεια, την πραγματικότητα. Όλοι αυτοί δεν φοβίζουν το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί ούτε θα μπορούσε βέβαια να τους φοβήσουν αυτοί, αφού οι ίδιοι αυτοί άλλωστε τους δημιουργούν, τους προμοτάρουν, τους προωθούν. Αυτό που πραγματικά φοβούνται είναι η προοπτική, το χειροπιαστό πια ενδεχόμενο, ο θυμός, η αγανάκτηση, η δυσαρέσκεια του λαού και της νεολαίας να μετουσιωθεί με μαζικούς όρους σε συνειδητή στάση συνολικής αμφισβήτησης της πολιτικής και των επιλογών τους. Να γίνει η οργή, δηλαδή, δύναμη ανατροπής, να εκφραστεί και στις εκλογές με εκατοντάδες χιλιάδες νεανικές, αντισυστημικές, αγωνιστικές ψήφους στο ΚΚΕ. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους τα συμφέροντά τους είναι ασυμβίβαστα με τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Να δοκιμάσουν να ξαναβρουν την ελπίδα κάνοντας πολύ δυνατό το ΚΚΕ στις κάλπες. Γιατί με δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δυνατός είναι ο ίδιος ο λαός. Το ΚΚΕ μόνο του, πριν ακόμα φανούν τα σύννεφα στον ορίζοντα, προέβλεπε, προειδοποίησε. Θυμηθείτε τι έχουμε πει για την πορεία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχουμε πει για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, για τις ιδιωτικοποιήσεις, για την απελευθέρωση της αγοράς, για τις αλλαγές των εργασιακών σχέσεων, την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, για τα διάφορα κοινοτικά πακέτα με αποδέκτη όμως κυρίως ή μόνο την πλουτοκρατία. Προειδοποιούσαμε εδώ και 15 χρόνια ότι στα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονταν αντιδραστικές αλλαγές που κατοπινά αυτές ήταν γραμμένες στα μνημόνια. Αυτά στη συνέχεια, παίρνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ, ενστερνίστηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι μαζί κρατάνε τα μνημονιακά μέτρα μετά το τέλος των μνημονίων και παίρνουν και άλλα τόσα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα, ενώ ετοιμάζονται και για καινούργια μετά τις εκλογές όλοι τους. Δεν έχουν σταματημό. Πρέπει να τους βάλει κάποιος επιτέλους φρένο. Αλγινή εντύπωση προκάλεσε η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, που την εξέφρασε κορυφαίος βουλευτής του τελευταία, πρώην υπουργός, ότι θα κάνει μια νέα συμφωνία των Πρεσπών για το Αιγαίο αυτή τη φορά, επιβεβαιώντας και έτσι την προσήλωση του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες ευρωατλαντικές διευθετήσεις στα πλαίσια ευρύτερων σχεδιασμών για την περιοχή ολάκερη εδώ, που εγκυμονούν όμως πάρα πολλούς κινδύνους, πιστεύουμε, για τους λαούς, ενώ αναπαρήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ τα περί προσφυγής στο δικαστήριο της Χάγης, μιμούμενος εδώ τη Νέα Δημοκρατία. Κάθε μέρα ο εργαζόμενος λαός, ο άνεργος, ο συνταξιούχος, ακούει από τα κόμματα του κατεστημένου ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα, για την ασφάλεια του λαού της χώρας. Από τη Νέα Δημοκρατία, για να υπερψηφιστεί αυτή, να ξανακυβερνήσει μόνη ή σε συνεργασία για να συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική που δεν πρόλαβε, λέει, να ολοκληρώσει. Και από το ΣΥΡΙΖΑ θέλει σταθερότητα κι αυτός για να κυβερνήσει
με μια κυβέρνηση δήθεν προοδευτική. Μια προοδευτική κυβέρνηση μούφα, γιατί κάθε άλλο παρά πρόοδο αποπνέουν τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και όσων προαλήφονται να συγκυβερνήσουν ως εταίροι μαζί του από το ΠΑΣΟΚ ή άλλους. Άλλωστε, η ίδια η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι στα μεγάλα δεν έχουν πολλές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, τα λόγια της ήταν «στα μεγάλα δεν έχουμε διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία». Αλλά αυτά τα μεγάλα, βλέπετε, είναι που καθορίζουν τις τύχες του ελληνικού λαού, που καθορίζουν τις τύχες της χώρας μας και όχι βέβαια τα μικρά και ασήμαντα. Οι κρίσιμες μάχες δεν έχουν δοθεί ακόμα από το λαό μας. Είναι μπροστά μας. Και η εκλογική αναμέτρηση δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δεν πρέπει να είναι μια χαμένη μάχη ξανά. Θα μετρηθεί εδώ η ετοιμότητα του ελληνικού λαού και της νεολαίας να ασκήσει πιο αποτελεσματική πίεση, να διεκδικήσει, να αντεπιτεθεί την άλλη κιόλας μέρα, τους επόμενους κιόλας μήνες. Η μισή αλήθεια, λέμε, αποτελεί πελώριο ψέμα. Γι' αυτό τα κόμματα πρέπει να λένε ολάκερη την αλήθεια. Η επόμενη Βουλή, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει εκπλήξεις, όπως είχε και στο παρελθόν. Δεν αφήσαμε όμως τις εκπλήξεις να μας απροσανατολίσουν. Είδαμε μεταγραφές βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν και γίνονται τώρα, από ενενεργία βουλευτές μιλάμε. Είδαμε να εμφανίζονται νέα κόμματα, τα οποία αποδείχτηκαν ότι ήταν μιας χρήσης, το Λάος που αναφερθήκαμε πριν του Καρατζαφέρη, το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρών, η ΑΝΕΛ του Καμένου, για να θυμίσουμε ορισμένα, αλλά μικρότερα από αυτά, έπαιξαν για καλά το παιχνίδι της αναμόρφωσης αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος. Συμμετείχαν σε κυβερνητικά σχήματα, έγιναν πλυντήριο των αμαρτιών αυτού του καπιταλιστικού συστήματος της διαφθοράς και μετά εξαφανίστηκαν. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας είναι μια μεγάλη μπλόφα, μια προεκλογική πρόταση μόνο και μόνο για να οδηγήσει, όπως πιστεύουν οι κατασκευαστές της, κυρίως σε υποκλοπή των ελπίδων του ελληνικού λαού και ίσως βέβαια και κάποιων ψήφων. Άλλωστε, την ώρα που απευθύνουν τέτοιες προσκλήσεις δήθεν φιλίας, βάζουν τους εκπροσώπους τους, κεντρικά τους στελέχη, να δηλώνουν στα κανάλια ότι με το ΚΚΕ τα προγράμματά μας δεν είναι συνθέσιμα, οι ίδιοι το λένε. Άλλος είναι όμως ο στόχος τους. Η υποκλοπή ψήφων για να είναι αδύνατο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή να είναι αδύνατος ο ελληνικός λαός. Επιδιώκουν έτσι να ανακοπεί το εργατικό λαϊκό κίνημα για να έχουν οι κυβερνήσεις όποιου χρώματος και σύνθεσης λυμμένα τα χέρια τους για να περνάνε αντιλαϊκά μέτρα υπό τη σκέπη των Βρυξελών, της Ουάσιγκτον, να κάνουν και τις όποιες συμφωνίες και τις κολοτούμπες που χρειάζονται μέσα στην Ελλάδα πρωτίστως για να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, ότι αυτό το παιχνίδι του καπιταλιστικού, του αστικού πολιτικού συστήματος, της συνεχούς δηλαδή διαχείρισης αυτής της βαρβαρότητας, δεν πρόκειται να το παίξουμε, γιατί δεν θέλουμε να σκοτώσουμε τις ελπίδες του λαού μας. Επειδή οι άλλοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους προς το λαό, εμείς απαντάμε ότι δεν πρόκειται να την χάσουμε ποτέ αυτή την εμπιστοσύνη, γιατί όπως αποδεικνύεται καθημερινά, μόνο ο λαός σώζει το λαό και κανένας άλλος από όλους αυτούς. Ο εργαζόμενος λαός θα ξεσηκωθεί, θα βγει μπροστά και στις πρώτες γραμμές θα είναι και αυτοί και αυτές που σήμερα ακόμα ίσως διστάζουν ή και να φοβούνται. Στο ΚΚΕ είμαστε ρεαλιστές αγωνιστές. Δεν ζητάμε ή όλα ή τίποτα όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Ούτε
ότι θέλουμε να μένουμε άσπηλοι και αμόλυντοι κρατώντας την πολιτική παρθενιά μας, όπως μου είπε ένας συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενος, όπως καταλάβατε, εκ του βαθέως Πασόκ του παλιού, τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ, στην Καβάλα. Και δεν ισχύει αυτό. Πολύ απλά, γιατί δεν πρόκειται να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια στις 22 του Μάη, όποια κυβέρνηση κι αν σχηματιστεί. Δεν θα είμαστε απλοί θεατές και παρατηρητές, περιμένοντας να απογοητευτεί ο λαός και να βγάλει διδάγματα για πολλωστή φορά από ένα πικρό μάθημα. Εμείς θα είμαστε μέσα στη μοναδική πλειοψηφία που θα υπάρχει πραγματικά, στην λαϊκή πλειοψηφία δηλαδή, και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην χάσει κι άλλα ο λαός, να μην τα χάσει όλα, να διεκδικήσει κάτι να κερδίσει για να οργανώσει με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη την αντεπίθεσή του. Διαθέτουμε επεξεργασμένα αιτήματα, θέσεις, άμεσους στόχους και για το σήμερα, εδώ και τώρα, για την ανεργία και τις προσλήψεις, για τα δημόσια κοινωνικά έργα, για τη διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων από την πλήρη χρεοκοπία που τα έχουν φέρει, για την αλλαγή του νόμου για τη συνταξιοδότηση, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, για το πώς θα φύγουμε από την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια, για το πώς θα ανακουφιστούν οι εργάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι αυτοαπασχολούμενοι έμποροι, βιοτέχνες, επαγγελματίες, επιστήμονες, οι φτωχοί αγρότες από τη βαριά φορολογία, από τα χρέη, θέσεις για τις συλλογικές συμβάσεις, για τη δημόσια υγεία, την πρόληψη, την πρόνοια, για το φάρμακο, για το συνολικά μεγάλο αυτό πρόβλημα της υγείας και της παιδείας, για τους μαθητές, τους φοιτητές, τους σπουδαστές, για την επαγγελματική κατάρτιση, για πολλά άλλα ακόμα, για τα πάντα. Αποκαλύπτουμε τους αντιλαϊκούς νόμους που περνάνε, όπως πρόσφατα με το νερό. Να μην πει ο λαός, δηλαδή, το νερό νεράκι. Δεν είναι τυχαίο το μεγάλο συλλαλητήριο συναυλία που έγινε πριν μια εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και το χαιρετήσαμε όλοι και όλες. Και από πάνω η κυβέρνηση προσπαθεί, εξακολουθεί να προσπαθεί να κοροϊδέψει λέγοντας ότι κίνδυνος εμπορευματοποίησης του νερού δεν υπάρχει. Γελάει βέβαια γι' αυτό ο κάθε πικραμένος. Αφού λοιπόν το νερό, τους ρωτάμε, δεν κινδυνεύει να γίνει εμπόρευμα, τότε πώς εξηγούνται οι δεκάδες εταιρείες εμφιάλωσης και εμπορίας νερού που λένε ότι θα έχουν μάλιστα τζίρο 800 εκατομμύρια ευρώ μόνο μέσα στο 2023. Πώς εξηγείται αλήθεια ότι ο καθένας από εμάς θα ξοδέψει φέτος σχεδόν 80 ευρώ για εμφιαλωμένο νερό, καταναλώνοντας περίπου 150 λίτρα εκτός δικτύου. Και αφού δεν είναι είδος προς εμπορία, τότε πώς εξηγείται η τιμολόγησή του από τις εταιρείες παρόχους με την οδηγία σφαγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πώς δικαιολογούνται τα κάθε είδους χαράτσια που κάνουν το λογαριασμό βαρύ και ασήκωτο? Το νερό όλοι ξέρουμε ότι κυλάει εδώ και χρόνια στο αυλάκι της εμπορευματοποίησης, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Αν κάτι επιβεβαιώνεται και για αυτό το ζήτημα, μετά την απελευθέρωση της ενέργειας, των σιδηροδρόμων και άλλα, βάλτε όσα θέλετε, τα ξέρετε, με αυτή την εγκληματική τους πολιτική, είναι ότι πρέπει να δυναμώσει ο λαϊκός αγώνας για νερό, κοινωνικό αγαθό, σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κομμάτων της που το αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Πολλά από όλα τα παραπάνω και άλλα τα έχουμε επεξεργαστεί και ως προτάσεις νόμου στη Βουλή. Τα θέτουμε βεβαίως και τα έχουμε καταθέσει στη Βουλή, αλλά πρώτα απ' όλα τα καταθέτουμε στους αγώνες στο κίνημα. Γιατί εκεί από το ένα αυτοί τους μπαίνουν, από το άλλο τους βγαίνουν. Δεν σηκώνουν το ξερό τους να ψηφίσουν τέτοιους νόμους φιλολαϊκούς που προτείνει το ΚΚΕ.
Γι' αυτό και ζητάμε δύναμη, μεγάλη δύναμη, για να γίνουν οι αγώνες μας πιο αποτελεσματικοί. Οι αγώνες για μας δεν είναι αυτοσκοπός, δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός. Γι' αυτό και μπορούμε να συναντηθούμε στις εκλογές με εργαζόμενους που έχουν ταξική συνείδηση, με αγωνιστές διαφόρων ιδεολογικών πολιτικών κατευθύνσεων μέχρι σήμερα, χωρίς να απαιτούμε να υιοθετούν όλες τις θέσεις μας, όλες τις δικές μας απόψεις. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές και όλα τα άλλα κόμματα που μάλιστα διεκδικούν εντολή για κυβερνήσεις μονοκομματικές ή συνεργασίας έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους σε μείζωνα ζητήματα που τρέχουν όλο και πιο γρήγορα και θα τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα και αμέσως μετά τις εκλογές. Με έναν υπεριαλιστικό πόλεμο που μένεται στη γειτονιά μας, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, στο έδαφος της Ουκρανίας, με την διαπάλη στην περιοχή μας, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αποφάσεις του ΝΑΤΟ, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Σε μια περιοχή που διαθέτει μεγάλο ενεργειακό πλούτο, αποτελεί πέρασμα των πρώτων υλών από την Κεντρική Ασία, την Κασπία, τη Μέση Ανατολή, τόσο προς τη Δύση, όσο και προς τις γοργά ανερχόμενες δυνάμεις της Ασίας, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, άλλες. Ιδιαίτερα την Κίνα, που απειλεί πλέον την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην παγκόσμια σκακέρα. Το Ευρωατλαντικό Μπλοκ απάντησε με διεύρυνση του ΝΑΤΟ, εγκρίνοντας προχτές ως 31ο μέλος του ΝΑΤΟ τη Φιλανδία, που βρίσκεται δίπλα στη Ρωσία, στα σύνορά της. Και το Ρωσοασιατικό Μπλοκ ανταπάντησε αμέσως, διαθέτοντας πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, που μέχρι πριν δεν είχε. Ισχυρότατα μονοπόλια, ιμπεριαλιστικές ενώσεις και ανερχόμενες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις πλέκονται σε ένα κουβάρι αντιθέσεων, ανταγωνισμών, διαπάλης. Εμείς σταθερά απαιτούμε να απεμπλακεί η Ελλάδα από αυτά τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, από τον πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας και στις γύρω χώρες. Να μην τηρείται πλέον άλλο καμία συμβατική, όπως τη λένε, υποχρέωση, από αυτές που άμεσα ή έμεσα εμπλέκει τη δική μας χώρα. Να μην χρησιμοποιούνται οι βάσεις του θανάτου που έχουν γεμίσει οι Αμερικάνοι όλη την Ελλάδα με την υπογραφή Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσουν όλες τώρα, να επιστρέψουν τα ελληνικά στρατεύματα, οι Έλληνες αξιωματικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων. Αυτό πιστεύει ο σωστό και η μεγάλη πλειοψηφία της στρατευμένης νεολαίας μας, αλλά και πάρα πολλοί από τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που έχουν δώσει όρκο να φυλάτουν θερμοπύλες και όχι να υπηρετούν συμφέροντα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εμείς είμαστε αγωνιστές, μαχητές, οραματιστές, αλλά διαθέτουμε ταυτόχρονα και πάρα πολύ συγκεκριμένο ρεαλισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διαθέτει ρεαλισμό. Ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο σημερινός συσχετισμός δυνάμεων μέσα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη διεθνώς. Θα χρειαστεί σκληρή προσπάθεια για να ανακαλύψει ο ίδιος ο λαός τη δύναμή του, για να περάσει στην αντεπίθεση, ως τη ριζική ανατροπή που εμείς της δίνουμε όνομα και περιεχόμενο. Εργατική, λαϊκή εξουσία, διακυβέρνηση, κοινωνικοποίηση του πλούτου, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, μονομερής διαγραφή του χρέους, εργατικός λαϊκός έλεγχος από τα κάτω προς τα πάνω. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να δώσει το παρόν σε μια γνήσια λαϊκή διακυβέρνηση εξουσία με το λαό πραγματικά κυρίαρχο. Απάντηση στα σημερινά προβλήματα
δεν μπορεί να δώσει, για παράδειγμα, η θέση που προβάλλουν ως ξυνισμένη σούπα πλέον διάφορες δυνάμεις σοσιαλδημοκρατικές και βάλε με συνθήματα και άλλες του οπορτουνιστικού χώρου, της ονομαζόμενης εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς επίσης, που βάζουν συνθήματα για επανακρατικοποίηση των πάντων, χωρίς όμως να αλλάξει τίποτα στην οικονομία και στην ίδια την εξουσία. Τους λέμε απλά να σκεφτούν ότι ο Μακρόν, για παράδειγμα, δεν ανοίγει κανένα δρόμο αντικαπιταλιστικής ανατροπής όταν πρόσφατα επανακρατικοποίησε την ηλεκτρική ενέργεια EDF μόνο και μόνο για να παρέμβει στον ανταγωνισμό, φορτώνοντας μάλιστα και από πάνω το γαλλικό λαό ζημιές 17 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα τις πληρώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ούτε δημιούργησε κανέναν αντικαπιταλιστικό κόμβο, όπως τον λένε, η γερμανική κρατική ενεργειακή εταιρεία Uniper ή η διάσωση που έκανε στη Gazprom Γερμανία από το γερμανικό κράτος, που έγινε από το γερμανικό κράτος. Όπως και δεν έγινε αντικαπιταλιστής ή κρατιστής ο Μητσοτάκης εδώ στην Ελλάδα, μην τρελαθούμε, επειδή άλλαξε άποψη για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, όταν βεβαίως οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ του υπέδειξαν ότι προτιμούν το ελληνικό κράτος και την κυβέρνησή του να έχουν απέναντί τους και να συνδιαλέγονται και όχι πιθανόν μια άλλη ανταγωνιστική εταιρεία, ίσως και κάποιας άλλης χώρας ανταγωνιστή τους στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η πρόταση του ΚΚΕ μιλά για ένα κράτος ριζικά διαφορετικό από το σημερινό εχθρικό για το λαό κράτος. Μιλά για κοινωνική ιδιοκτησία, για τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου, να έχουν οι ίδιοι την εξουσία και να προχωρούν αλλαγές, να μπορούν να προχωρούν αλλαγές εκ βάθρων. Ξέρουμε φυσικά ότι μια τέτοια εξέλιξη, που συμφέρει όμως τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δεν θα προκύψει σε μια μέρα, ούτε σε μια νύχτα, ούτε βέβαια, ξέρετε, δεν έχουμε αυταπάτηση ότι θα προκύψει τώρα, σε 40 μέρες, σε 42 μέρες από αυτές τις εκλογές της 21 Μαΐου. Γι' αυτό είναι περισσότερο από επίγον να δουλέψουμε πιο δραστήρια για να δυναμώσει η μοναδική συμμαχία, συνεργασία, ενότητα που μπορεί να εμποδίζει τα χειρότερα να κατακτά και τελικά να νικήσει. Να το πούμε ακόμα μια φορά, η δική μας πρόταση συμμαχιών δεν ξεκινάει ανάποδα από τις κορυφές. Η απ' τα πάνω συμμαχία είναι πάντα ευάλωτη, εάν δεν δοθεί βάρος και προτεραιότητα στο πιο βασικό, τη συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων που έχουν συμφέρον οι ίδιες να αναμετρηθούν με τα μονοπόλια και με τις επιλογές των υπεριαλιστών. Η συμμαχία αυτή ένα όνομα έχει, συμμαχία της εργατικής τάξης με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου. Η κοινωνική συμμαχία είναι που πρέπει να γίνει υπόθεση του ίδιου του λαού. Όμως χωρίς πανίσχυρο ΚΚΕ αυτή η συμμαχία δεν θα μπορέσει να αποκτήσει μαζικότητα, αποτελεσματικότητα, συνέχεια με προοπτική να κατακτάει συνεχώς αντικαπιταλιστικό, αντιμονοπωλιακό προσανατολισμό και περιεχόμενο. Είναι όρος αναγκαίος όλα αυτά για να μπουν σοβαρά εμπόδια στη σαρωτική επέλαση του κεφαλαίου και των κομμάτων του, να πολεμηθεί αποτελεσματικά και νικηφόρα για το λαό η πολιτική τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί το λαό να αγωνιστεί για τα άμεσα προβλήματά του, να συγκεντρωθούν δυνάμεις που στηρίζονται και στη δική του πείρα, ώστε να διεκδικήσουν, να γίνουν λαϊκή περιουσία όλα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής στους κλάδους της μεταποίησης, γενικότερα της βιομηχανίας και του συγκεντρωμένου εμπορίου. Να δημιουργηθούν ενιαίοι αποκλειστικά κρατικοί φορείς στους κλάδους στρατηγικής σημασίας, όπως της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών, των μεταφορών, της εξόρυξης. Να κοινωνικοποιηθούν
η γη, οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις να δημιουργηθούν νέου τύπου παραγωγικοί συνεταιρισμοί. Η κοινωνικοποίηση θα απελευθερώσει μεγάλες, αναξιοποίητες, αναπτυξιακές παραγωγικές δυνατότητες που έχει σήμερα η Ελλάδα. Μόνο μια τέτοια οικονομία μπορεί να εξαλείψει οριστικά την αναρχία της παραγωγής, τη ζούγκλα του ανταγωνισμού των μονοπωλιακών ομίλων για το μεγαλύτερο φυσικά δυνατό κέρδος τους. Μπορεί να αξιοποιήσει και να κατανείμει σε αυτή την κατεύθυνση το σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας, εξαλείφοντας την ανεργία. Πλούτο και αναπτυξιακές δυνατότητες διαθέτει η Ελλάδα, μόνο που είναι μακριά από το λαό, μακριά από το λαό που παράγει αυτό το πλούτο. Και όλη η Μακεδονία έχει πάρα πολύ πλούτο. Οι ομιλίες των αντιπροσώπων την προηγούμενη μέρα αποκάλυψαν όλα αυτά μαζί με τα στοιχεία της συνδιάσκεψης. Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιμο ορυκτό πλούτο, εγχώριες ενεργειακές πηγές. Διαθέτει τσιμέντο, άλλα δομικά υλικά για κατασκευές. Διαθέτει δυνατότητες κάλυψης των εγχώριων διατροφικών αναγκών. Διαθέτει και μπορεί να δημιουργήσει σημαντική βάση παραγωγής κλωστοϊφαντουργίας, ένδυσης, υπόδυσης, καθώς και τη σχετική τεχνογνωσία. Σημαντική υποδομή υπάρχει επίσης σήμερα στη βιομηχανία μετάλλου. Είναι μεγάλη δύναμη στην ναυτιλία. Υπάρχει σημαντική υποδομή τεχνογνωσία στον κλάδο κατασκευής και επισκευής πλοίων, εμπορικών, τουριστικών και πολεμικών για την άμυνα. Σε αυτή τη βάση είναι ρεαλιστικό όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν δικαίωμα σε ισότιμες δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας, παιδείας, αναψυχής, προστασίας των παιδιών, των υπερηλίκων. Το οικογενειακό νοικοκυριό μπορεί να στηρίζεται από κρατικές κοινωνικές δομές. Στα εκλεγμένα όργανα αυτής της λαϊκής εξουσίας, και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά μας από τα άλλα κόμματα, θα μετέχουν εκπρόσωποι όλων των εργαζομένων στις παραγωγικές μονάδες και θα διασφαλίζεται η αντιπροσώπευση των αγροτών, εμπορευματοπαραγωγών, των φοιτητών, των συνταξιούχων κλπ. Ακόμα και στα ανώτατα όργανα εξουσίας διακυβέρνησης για το σύνολο της χώρας, δηλαδή το Λαϊκό Κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο που εμείς υποστηρίζουμε, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι βουλευτές δεν θα είναι μόνιμοι, αλλά θα είναι ανακλητοί και όλοι αυτοί που θα ψηφίζουν θα είναι ιδιοκτήτες πραγματικά του πλούτου τους και όχι χειραγωγημένοι, εκμεταλλευόμενοι, καταπιεζόμενοι. Είμαστε βέβαιοι πως και αυτοί που διαφωνούν μαζί μας σήμερα δεν αμφισβητούν ότι είμαστε ένα έμπειρο κόμμα. Το ΚΚΕ ξέρει να μάχεται κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αναγνωρίζουμε ελλείψεις, αδυναμίες. Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι. Μαθαίνουμε και από τις επιτυχίες, από τα θετικά μας και από τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας και τις ήττες μας. Έχουμε και διατηρούμε και θα το διατηρήσουμε ένα αναντικατάστατο πλεονέκτημα πολύτιμο σε κάθε φάση και ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου η πίεση μεγαλώνει και είναι πολυμέτωπη. Δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι, δεν μπορούν να μας εξαγοράσουν, να μας ξεγελάσουν, να μας φοβήσουν. Αυτό το δυνατό ΚΚΕ έχει ανάγκη σήμερα ο λαός. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα. Σε τι συνίσταται η μεγάλη, κατά την άποψή μας, συνεισφορά μας, αλλά και άποψη ευρύτερα βέβαια σήμερα. Όχι γιατί γενικά είμαστε αγωνιστές, μαχητές και μαχήτριες. Όχι γι' αυτό, ούτε βέβαια ζητάμε κανένα αντάλλαγμα γι' αυτό. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με πλήρη συνείδηση, συνέστηση και ευθύνη. Έτσι μάθαμε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, από τους πατεράδες και τις μανάδες μας,
Έτσι μαθαίνουμε και στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Έτσι μαθαίνουν όλοι από μας. Αυτό που θέλουμε, αυτό που μπορούμε, το αναντικατάστατο να δώσουμε, είναι ότι είμαστε σε θέση να οθήσουμε στη λαϊκή αφύπνιση, στη λαϊκή οργάνωση, στην ανάπτυξη της μαζικής λαϊκής αγωνιστικής πρωτοβουλίας με κάθε πρόσφορο μέσο. Εκεί κρινόμαστε. Εκεί πρέπει να κρινόμαστε και όχι μόνο στο πώς εμείς ο καθένας και η κάθε μια ατομικά ως ξεχωριστά άτομα είμαστε. Την ανατροπή, την εργατική λαϊκή εξουσία διακυβέρνηση δεν θα την κατακτήσει το ΚΚΕ μόνο του, όπως ψεύτικα ισχυρίζονται ότι τάχα λέμε εμείς άλλα κόμματα, θα την κατακτήσει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής λαός, η πρωταγωνίστρια εργατική τάξη, η σύμμαχή της και το κίνημά τους. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό. Και εμείς βεβαίως θα είμαστε εκεί στην πρώτη γραμμή. Θα είμαστε αιμοδότης, αλλά πρωταγωνιστής θα είναι ο λαός. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η επικείμενη εκλογική μάχη έχει την κρίσιμη σημασία της. Αν μείνει ανεκμετάλλευτη για το λαό, τότε την άλλη μέρα από χειρότερες συνθήκες θα αντιμετωπίσει ο ίδιος ο λαός το νέο πιο ισχυρό πόλεμο που έρχεται σε όλους τους τομείς. Αλλά με πανίσχυρο ΚΚΕ στην κάλπη και λαό χειραφετημένο από διλήμματα, από εκβιασμούς, από αυταπάτες, τότε είναι βέβαιο ότι από πολύ καλύτερη θέση θα αποκρούσουμε αυτό το νέο πόλεμο. Τα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από όλες τις χώρες επίσης, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλούν για μια νέα επερχόμενη μεγάλη κρίση. Ίσως λένε και βαθύτερη από την προηγούμενη. Όλα όσα έγιναν με τις πτωχεύσεις των περιφερειακών τραπεζών στη ΣΥΠΑ ή το πρόβλημα στην Credit Suisse, στην Ελβετία και την Deutsche Bank έχουν χτυπήσει γερό καμπανάκι. Θα χτυπήσει και στην Ελλάδα το πιο πιθανόν αρκετά μεγάλη καμπάνα ξανά. Η κρίση δεν είναι ένα απλό εξωτερικό φαινόμενο που δεν έχει σχέση με τους δείκτες, τους οικονομικούς και άλλους στην Ελλάδα, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, λέγοντας και διάφορα άλλα. Αυτό που πρέπει να περιμένει ο λαός μας, εκτιμάμε εμείς μετά τις εκλογές, είναι ακόμα πιο σκληρά μέτρα από αυτούς για να πιαστούν τα ματωμένα πλεονάσματά τους. Θα υπάρξουν σίγουρα απώλειες σε ασφαλιστικά ταμεία. Τα κόκκινα δάνεια είναι ήδη σε έξαρση. Άρα καμιά επανάπαυση ότι είναι θωρακισμένες οι τράπεζες δεν πρέπει να υπάρχει, όπως μας λέει ο κεντρικός τραπεζίτης και άλλοι. Αν αυτός δεν είναι πραγματικός πόλεμος που έρχεται, τι είναι? Θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να είμαστε πρωτοπόροι μαχητικοί παντού. Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ξέρουν πολύ καλά ότι σε αυτή την κοινωνία που ζούμε θέλει πολύ μεγάλο θάρρος, μεγάλη αντοχή, γερή καρδιά και στομάχι για να μένει σταθερός, να γίνεσαι ευκίνητος όταν πρέπει και όσο χρειάζεται, αλλά να μην χάνεις το βασικό, μπούσουλα. Και όταν σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, για παράδειγμα, και σκέφτεσαι το στενό σου περίγυρο, όταν αρχίζεις να χάνεις, ξαναλέμε, την ίδια την εμπιστοσύνη σου στο λαό, σε αυτό το λαό, όπως ψήφιζε μέχρι τώρα, τότε μαζί με τη μαχητικότητα χάνεις και την διάθεση για αυτοθυσία και για ανιδιοτέλεια. Η εμπειρία, θεωρούμε, που έχει αποκτήσει ο ίδιος ο λαός μας και η νεολαία από τα ίδια τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, πέρα από επιμέρους άτομα, από επιμέρους παρατηρήσεις, πέρα από ατομικές αδυναμίες που υπάρχουν σε κάθε ζωντανό οργανισμό, δείχνει ένα πράγμα. Αν δεν υπήρχε
σταθερό ΚΚΕ, ιδιαίτερα αυτά τα 30 πολύ δύσκολα από πολλές απόψεις χρόνια, αυτός ο λαός δεν θα είχε κάνει και αυτά τα μικρά βήματα και αυτή την πρόοδο που έκανε στους αγώνες του. Πανίσχυρο λοιπόν ΚΚΕ στην κάλπη. Αν είμαστε πιο δυνατοί, θα είναι πιο δυνατό το ανάστημα του λαού μας στην επίθεση που θα εξαπολυθεί το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε βήματα μπρος, να μην γυρίζουμε πίσω, για να μπορούμε να οραματιζόμαστε και να παλεύουμε για τη ριζική αλλαγή και ανατροπή που θα έρθει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στον δρόμο της ανατροπής με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία, καλή επιτυχία στη συνδιάσκεψή μας. Να είστε όλοι καλά, προχωράμε μπροστά.